Και επιστρέψαμε στην κουζίνα μας. Όχι με το θέμα αυτή τη φορά. Όχι. Αλλά με ένα φίλο από τη γειτονική Ιταλία. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Να, φάτσα, ούνα ράτσα, εσύ. Τζόρτζιο Μαγκανιέλο. Μπενβενούτο. Γράτσε, γράτσε, καλησπέρα σε όλους. Σε εσάς και τους τηλεθεατές. Μιλάς υπέροχα ελληνικά. Ναι, πόσα ναι. χρόνια ζεις στην Κρήτη? 10 χρόνια μένω εδώ πέρα. Είναι χρόνια. Μια δεύτερη πατρίδα. Δεύτερη. Είναι τόσο κοντά που δεν μπορώ να πω ότι είμαι εξωτερικό και μοιάζουμε πάρα πολύ. Είμαστε ήδη, όπως είπαμε πριν, ούνα ράτσα, ούνα φάτσα. Από την περιοχή της Νάπολης κατάγεσαι. Νάπολη, ναι. Λοιπόν, και είναι και η περιοχή που έχει επιβάλει αυτό που λέμε εθνική ιταλική κουζίνα. Ναι, η ναι. πίτσα, τα σπαγκέτι, τα πάντα εκεί. Ναι, από Νάπολη, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, η πίτσα έχει κάνει ιστορία. Ναι. Και αυτά τα μυστικά θα μας αποκαλύψεις. Είναι η δουλειά σου, έχεις κάνει πάρα πολλές σπουδές, ναι. αλλά ασχολείσαι πολύ συστηματικά πια με τον πολιτισμό των γεύσεων της Ιταλίας. Έκανες και ένα σεμινάριο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε επαγγελματίες. Εκεί σε ανακαλύψαμε σε καλέσαμε. Και ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Executive Pizza Chef, λοιπόν. Ναι. Και πώς καταλήξατε εδώ? Να σου μιλάω στο ελληνικό, Τζόρτζιο. Ναι, βεβαίως. Πώς κατέληξες εδώ? Εδώ λίγο η αγάπη να δω ένα τόπο καινούριο και έτσι μετά λίγο... Προέκυψε και άλλη αγάπη. Άλλη αγάπη και μείναμε. Χαιρόμαστε που έμεινες. Πώς τη λένε την αγάπη? Πώς τη λένε, ναι. Ζέτα. Ζέτα. Γεια σου, Ζέτα. Φιλιά πολλά στη Ζέτα. Και ευχαριστούμε που σε κράτησε εδώ. Και ήρθε όλη η φαμίλια, και η μαμά. Όλη η οικογένεια, αλλά μάμα, η παπά, η φρατέλο. Μπραβίσιμο. Λοιπόν... θα φτιάξουμε γνήσια, αυθεντική, ναπολιτάνικη πίτσα. Ναι, ναι, ναι. Θα μας πεις τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε το αλεύρι μας που είναι εδώ πέρα. Είναι ένα σκληρό αλεύρι. Αυτό είναι ένα αλεύρι τύπου 00, το οποίο έχει κάποιες ιδιότητες που μας ενδιαφέρει για την πίτσα, όπως είναι η γλουτένη, που μας ενδιαφέρει να έχουμε ελαστικότητα μέσα στο ζυμάρι και για να έχουμε ένα καλό ανέβασμα, μια καλή διάρκεια και αντοχή και να έχουμε κάποιες ιδιότητες, κάποιες οργανωτικές ιδιότητες που μας ενδιαφέρει να είναι οργανωτικά νόστιμοι. Λοιπόν, διαλέγουμε το αλεύρι μας. Τι άλλο θα χρησιμοποιήσεις? Το νερό μας, λίγη μαγιά που την έχουμε εδώ πέρα, την σαλτσούλα μας που θα ετοιμάσουμε φρέσκια, λίγο αλάτι, λίγο λάδι, ελαιόλαδο, λίγο βασιλικό και αυτά είναι τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Και τυρί μοτσαρέλα. Και μοτσαρέλα βεβαίως, που μπορεί να είναι ή τριμμένη ή ακόμα καλύτερα για μια καλύτερη εμφάνιση, άκοπη, να την κόψουμε εμείς απάνω στην πίτσα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μπορούμε να ετοιμάσουμε τη σαλτσούλα μας. Τώρα σε κοιτάζουμε, δεν σε βοηθάμε για να σε αφήσουμε να το εκτελέσεις όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ντομάτα λοιπόν. Ντοματούλα. Την οποία θα την τρίψεις. Ναι, θέλεις να σου καθαρίζω εγώ τις ντομάτες και να πάρεις τις κομμένες να τρίβεις? Ναι, φτάνουν αυτές, δεν θέλουμε πολλές. Ωραία. Για ένα ζυμάρι περίπου 100 γραμμάρια για μια πίτσα. Το ζυμάρι που θα μας δείξεις είναι το κλασικό ζυμάρι γνήσιο, που μπορεί να κάνει η κάθε μάμα στο σπίτι και να βάζει ό,τι υλικά θέλει. Εσύ θα μας κάνεις την κλασική μαργαρίτα. Κλασική μαργαρίτα, μετά βεβαίως όποιος θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Από υλικά. Από υλικά, βεβαίως. Πώς προέκυψε, θα μας πεις λίγο την ιστορία της μαργαρίτας. Είναι η πιο διάσημη και μια πολύ απλή πίτσα. Ναι, η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά. Μιλάμε ακόμα ότι το όνομα πίτσας ακούγεται από το 1000 μετά Χριστόν μέχρι να φτάσουμε μετά το 1700, όπου σιγά σιγά δεν υπήρχε η ντομάτα. Άρχισαν να προσθέτουν ντομάτα, αλλά η ντομάτα έρχεται από την Αμερική. Και αυτό χρειάστηκε πολύ χρονικό διάστημα για να γίνει γνωστή, διότι δεν υπήρχε στην Ευρώπη, μέχρι να ανακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες της ντομάτας και πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Μετά, περίπου το 1800, όπου άρχισαν και χρησιμοποιούσαν ντομάτα και μοτσαρέλα για την πίτσα, και ακόμα αργότερα, το 1889, όπου
σε μία επίσκεψη της βασίλισσας Μαργαρίτας στην Νάπολη. Ναι, όπου εκεί πήρε το όνομά της Μαργαρίτα. Είχε καλέσει τον γνωστό Ραφαέλ Εσπόζιτο από την πιτσερία, την πρώτη πιτσερία στην Νάπολη, πιτσερία Ντα Πιέτρο, που υπάρχει ακόμα αυτή η πιτσερία με το όνομα πιτσερία Μπράντι, και είχε καλέσει τον Ραφαέλ Εσπόζιτο στο αρχοντικό της για να ψήσει αυτή την γνωστή πίτσα της Νάπολης, και από εκεί και πέρα της άρεσε τόσο πολύ, όπου η πίτσα έγινε αυτό που είναι σήμερα, ένα φαγητό δημοφιλής και γνωστό. Ναι. Λοιπόν, αποφάσισε να τις φτιάξει μια συνταγή με τα χρώματα που έχει η ιταλική σημαία. Κόκκινο, άσπρο και πράσινο. Ναι, και κόκκινο, πράσινο βασιλικό. Βασιλικό, λοιπόν, μοτσαρέλα και ντομάτα κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλεις στο τηγάνι αυτό. Ναι, θα το βάλουμε στο τηγάνι. Να σου ανοίξω το... Θέλεις δυνατή φωτιά? Μεσαία. Ωραία, στο να ζεσταθεί. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, η σάλτσα, ντομάτα στριμμένη φρέσκια, έχει αφήνει πολύ υγρό. Ναι. Εμείς θέλουμε τη σάρκα. Ναι, ή θα το περάσουμε για 5 λεπτά στο τηγάνι, ώστε να... να φύγουν τα πολλά υγρά. Ναι, να το δει, βεβαίως. Να στεγνώσει λιγάκι, γιατί δεν θέλουμε πολύ ζουμί στη σάλτσα, θέλουμε να είναι λίγο πιο στεγνή. Ωραία. Εμείς μπορούμε να την προσθέσουμε. Ναι. Ό,τι δεν θέλεις το παίρνω εγώ. Ναι. Βάζεις λάδι κάτι στη σάλτσα σου αρωματικά? Στη σάλτσα όχι, το λάδι το προσθέτουμε στην πίτσα πριν μπει στο φούρνο. Στη σάλτσα τίποτα, μόνο μία πρέζα αλάτι και λίγο πιπεράκι, τίποτα. Θα τα βάλεις μετά αυτά? Αυτά τα βάζουμε πάνω στην πίτσα, ναι. Ωραία, λοιπόν, το επόμενο βήμα, το ζυμάρι. Ωραία, πάμε με το ζυμάρι μας, όπου όλο το μυστικό κρύβεται στο ζυμάρι, όντως, Τζόρτζιο. Ναι, βεβαίως. Όλα είναι τα μυστικά της ιταλικής κουζίνας, όπου το ζυμάρι έχει τους τρόπους εκτέλεσης και ανεβάσματος, ορίμασης, όπου ένα ζυμάρι θέλει το χρονικό διάστημα περίπου 8 με 12 ώρες να οριμάσει, όχι μόνο να φουσκώσει, να ανέβει. Γι' αυτό και βάζουμε πάρα πολύ λίγη μαγιά μέσα, ώστε να δώσουμε το χρόνο στο ζυμάρι να ανεβεί, μα και να οριμάσει μαζί. Να ανοίξουμε το αλεύρι, να ξεκινήσουμε, ναι, να το φτιάξουμε, να το δούμε βήμα-βήμα. Όλο το πακέτο, έτσι. Δεν θα το βάλω όλο αυτή τη φορά, γιατί χρειάζομαι λιγάκι για αργότερα. Εδώ βλέπουμε ότι... Να στο ανακατεύουμε. Μας αφυδατώνει λιγάκι. Ναι, έχω... Ωραία. Εδώ θα προσθέσουμε το νερό μας, αλλά να πάρουμε και λίγη μαγιά που έχουμε εδώ πέρα. Πόσο νεράκι θα χρειαστούμε? Όχι πάρα πολύ. Στο ένα κιλό αλεύρι βάζουμε 555 νερό μέσα. Και μόλις 1,5 γραμμάριο μαγιά, όχι παραπάνω. Νοπή μαγιά βλέπω. Νοπή μαγιά, όχι ξερή μαγιά, διότι έχει άλλες ιδιότητες και μας βοηθάει στην ζύμωση, διότι χρησιμοποιούμε μια θερμοκρασία ανεβάσματος περίπου 22 βαθμούς Κελσίου, όπου η μαγιά είναι ιδανική, η νοπή για αυτό το λόγο. Ναι. Να πούμε και στις φίλες μας παρακολουθείτε, η καρτούλα δεν βγαίνει σήμερα, αλλά θα ανεβάσουμε στη σελίδα μας στο Facebook αναλυτικά τα υλικά και τη συνταγή μαζί με την εκτέλεση. Δείτε τώρα εσείς, πάρτε τα χαρτάκια σας, σημειώστε. Αν δεν το ρίχνω μέσα, έκανα βλακία. Μόνο λιγάκι, δεν πειράζει. Δεν τη βάζεις όλη? Όχι, 1,5-2 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Αν το βάλω όλο αυτό θα... θα παραφουσκώσει. Μέχρι το ταβάνι θα πάει το ζυμάρι. Στέλνει, δεν είσαι να φτιάξει πίτσα, φαντάζομαι. Εννοείται πως όχι. Έχω φάει όμως, σας τορκίζομαι. Λοιπόν, να προσθέσουμε το νερό μας. Πείτε μου να προσθέσω νερό και να μου πείτε να σταματήσω. Ναι. Κρύο νερό. Θερμοκρασία χώρου 22 βαθμούς περίπου. Ναι. Ενώ δεν το ζεσταίνουμε. Να σταματήσω? Όχι, ακόμα. Ωραία. Okay. Ωραία. Θα αφαιρέσουμε μετά ακόμα λίγο. Οπότε το φυλάξω στην άκρη. Ωραία, μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, έχει αρκετά αφυδατωθεί. Ναι.
Και το μετακινούμε το τηγάνι μας από τη φωτιά. Δεν έχει πρόβλημα σε αυτό το είδους κουζίνας. Αυτό σβήνει, σβήνει λοιπόν, αυτόματα. Και αρχίζουμε το ζύμωμα. Με το χέρι, Ναι. Το παραδοσιακό ζύμωμα είναι, βάζουμε πρώτα το νερό μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη, όπως κάνανε οι παλιοί, μια σκάφη ξύλινη. Έβαζαν το νερό και σιγά σιγά πρόσθεταν το αλεύρι με το κόσκινο, σιγά σιγά τη μαγιά. Ώστε να πήξει, ώστε να γίνει ένα μείγμα, βλέποντάς το έτσι το καταλάβαινα. Ναι, μόλις γίνεται ένα μείγμα, προσθέτουν και το αλάτι προς το τέλος και το ζυμώνουν για περίπου 20 λεπτά. Συνεχόμενα. Διότι θέλει, ναι, συνεχόμενα, διότι θέλει το ζυμάρι, το χρόνο. Και θέλει και δυνατό χέρι. Ναι. Και υπομονή και δύναμη. Και γυμναστική αυτό, τα ακούτε. Στην Ιταλία ναι. Τρώτε στο σπίτι, φτιάχνουν πολύ συχνά πίτσα. Στο σπίτι έχουμε άλλη πίτσα για το σπίτι που είναι η πίτσα στο ταψί. Συνήθως ο Ιταλός θα βγει έξω να φάει μια καλή πίτσα σε ένα καλό μαγαζί όπου θα έχει διαλέξει και γνωρίζει πολύ καλά. Για το σπίτι, για να βγει η πίτσα που γίνεται στο ξυλόφωνο, η παραδοσιακή πίτσα, δεν είναι τόσο εύκολη διότι χρειάζεται υψηλές θερμοκρασίες ψησίματος και είναι δύσκολο να τους έχουμε με τον φούρνο του σπιτιού. Μόνο με ένα ξυλόφωνο μπορούμε να φτάσουμε τους 485 βαθμούς Κελσίου που χρειάζεται μια πίτσα για να ψηθεί σε 60 με 90 δευτερόλεπτα. Και πρέπει να είναι τραγανή κανονικά η πίτσα. Το ζυμάρι δηλαδή πώς είναι το σωστό, το αυθεντικό, όχι σωστό. Το γνήσιο ζυμάρι είναι περίπου, είναι αφράτο, δεν είναι τραγανό. Ναι. Είναι μικρού μεγέθους, περίπου 26 εκατοστά η πίτσα. Και είναι αφράτο, δεν είναι λίγο φουσκωμένο, όχι τραγανό, είναι μαλακό. Μετά είναι λεπτό όμως ζυμάρι, δεν είναι... Στην Ελλάδα ξέρουμε να κάνουμε καλή πίτσα, όχι εμείς στα σπίτια μας, οι επαγγελματίες. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή η πίτσα που υπάρχει εδώ πέρα, πάρα πολύ καλή. Είναι λίγο... υπάρχει συνήθεια να προσθέτουν πάρα πολλά υλικά. Ναι. Και στο ζυμάρι και στη σάλτσα και πάνω στην πίτσα, όπου είναι... Για να γίνει πιο φορτιστική, γι' αυτό το κάνουμε περισσότερο. Γιατί το βλέπουμε αποκλειστικά σαν γεύμα. Έτσι το κάνουμε οι περισσότεροι Έλληνες. Ναι, και προσθέτουμε ναι. υλικά και βάζουμε και πατάτες και. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μας πιάνει και λίγο μια λεμαργία, βέβαια. Ναι. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Εν τω μεταξύ, η πίτσα σαν φαγητό δεν είναι. Την έχουμε, θεωρώ, λανθασμένα ενοχοποιήσει. Δεν είναι ούτε παχυντική. Είναι... Όλα τα υλικά τα οποία βλέπω εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιούμε στη συνταγή είναι αγνά, έτσι. Λίγο νεράκι να βάλουμε μέσα. Όσο θέλεις. Ναι. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Μόλις μου είπαν στο αυτί μου ότι έχουμε 3 λεπτά. Ναι. Δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Θα σου έλεγα να αφήσεις το ζυμάρι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις προνοήσει και έχεις φέρει ζυμάρια έτοιμα. Ναι, ναι, ναι. Πες μας απλά, το ζυμώνουμε καλά. Το αφήνουμε να ανέβει. Τουλάχιστον 20 λεπτά το αφήνουμε να ηρεμήσει πριν το φορμάρουμε για μισή ώρα, 45 λεπτά. Αφού έχει ηρεμήσει, κόβουμε τα φορμάκια, τα ψωμάκια της πίτσας από 180 μέχρι 250 γραμμάρια είναι η γνήσια. Να δούμε εμείς τα έτοιμα. Βεβαίως. Θέλεις χαρτί να καθαρίσεις τα χέρια σου. Και βέβαια θέλει. Έχεις εδώ έτοιμο ζυμάρι, έτσι. Ναι. Έχουμε τόσα να σε ρωτήσουμε, πιάσαμε τη φλιαρία. Ναι. Πάει ο τηλεοπτικός χρόνος. Είναι ένα ελαστικό ζυμαράκι, έχει φουσκώσει. Ναι, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό το ζύμωσες πότε? Αυτό έχει ζυμωθεί πριν 5 ώρες. Μπορώ να το ακουμπήσω εδώ πάνω, ναι. Όπου θέλεις μπορείς. Ωραία. Να το ακουμπήσεις. Λίγο αλευράκι που θα πάρουμε από εδώ. Να ρίξω. Ναι, δεύτερο. Μπορείς να πάρεις σαν βοηθό σου. Α, ωραία. Να ρίξω κι άλλο. Κι άλλο. Α, okay. Δεν θέλουμε να κολλήσει καθόλου. Ναι. Ήμουν λίγο φιδωλή. Και θέλω ρεθώ εγώ. Να σταματήσω. Ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ζυμάρι. Το αποτέλεσμα μετά από περίπου 6 ώρες ανεβάσματος, που χρειάζεται το ζυμάρι τουλάχιστον 8 με 12 ώρες για να οριμάσει το ζυμάρι μας, θα έχουμε αυτό το σχήμα, το μπαλάκι στην ουσία. Πώς το ανοίγουμε, δείξε μας λίγο σε παρακαλώ. Το ανοίγουμε πιέζοντας από το κέντρο προς τα έξω όλο το μπαλάκι μας, αναποδογυρίζοντας το.
όλο το μπαλάκι, αυτό είναι στη γνήσια συνταγή, και μετά σε ένα δοσμένο σημείο που μας επιτρέπει να χωράνε και τα δύο χέρια μέσα, το τραβάμε. Το ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο ή στον αέρα, όπως ξέρει ο καθένας να το ανοίγει. Αυτά τα κόλπα τα περίεργα δεν τα κάνουμε εμείς εδώ, γιατί θα γεμίσουμε με αλεύρι. Ωραία. Αυτά γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν ή είναι απλά διάθεση εντυπωσιασμού? Σε κάποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, για να κάνουμε το γνήσιο ζυμάρι της πίτσα Νάπολη, χρειάζεται ένα ιδιαίτερο άνοιγμα για να μπορεί να διατηρήσει όλα τα στοιχεία της ζύμωσης και του ανεβάσματος που έχει υποστεί και να μπορεί να φουσκώσει και να βγει η γνήσια πίτσα Νάπολη. Λοιπόν, να βάλουμε τα υλικά, να προλάβουμε έστω να το δούμε. Εσύ έχεις φροντίσει και έχουμε στο φούρνο και έτοιμη ψημένη να τη δούμε μετά. Αυτή είναι στο μέγεθος μιας οικογενειακής πίτσας, δηλαδή πόσα κομμάτια? Για τη γνήσια πίτσα μιλάμε για ένα μέγεθος που είναι περίπου 26 με 28 εκατοστά, όχι πολύ μεγάλη. Σε κομμάτια? Θα μπορούσα να πω ότι είναι να την κόψουμε σε 8 κομμάτια, αλλά θα ήταν μια πίτσα για δύο άτομα, είναι δύο άτομα. Για δύο άτομα. Λοιπόν, ως να, τη σαλτσούλα μας να πάρουμε την κουτάλα. Ωραία, λοιπόν. Έχει αφυγατωθεί η σάρκα της ντομάτας. Ναι, 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 γιατί δεν θέλουμε πολλά υγρά, γιατί φεύγουν από το ζυμάνι μας και μας ενοχλούν. Διότι όταν την πιάσουμε την παλάμη δεν θέλουμε να έχουμε υγρά έξω από το ζυμάρι. Ωραία, θα προσθέσουμε μία πρέζα αλατάκι. Ορίστε. Τώρα μπαίνει το αλάτι λοιπόν. Ναι. Λίγο πιπεράκι, ίσα ίσα. Μια ιδέα πιπεριού επομένως. Ναι, βασιλικό που έχουμε λιγάκι να βάλουμε. Μεγαλώνουν τα φυτά μας και τα πετυχαίνετε σε μια φάση εξέλιξης. Το πιάσε μικρό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λίγο, 4 με 5 γραμμάρια λάδι. Και μετά, για να περάσουμε... Και όσο εσύ βάζεις το τυρί, εγώ θα βγάλω από το φούρνο την έτοιμη. Το αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε το τυρί. Okay. Αυτή είναι μια πίτσα Νάπολη, απλή μαργαρίτα. Σε τι θερμοκρασία και για πόση ώρα ψήνουμε? Λοιπόν, για να την ψήσουμε σε ένα ηλεκτρικό φούρνο χρειάζεται περίπου 15 λεπτά. Μόνο 15 λεπτά. Στους 250 βαθμούς. 250, δυνατή φωτιά. Ναι, λίγο λιγότερο αν είναι αερόθερμο, στους 230 βαθμούς. Για ξυλόφωνο μιλάμε για 60 με 90 δευτερόλεπτα. Α, τόσο λίγο, ναι, τόσο λίγο, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Grazie a voi. Ciao, για την ώρα θα τα πούμε σε λίγο.